Πάνδημος αποχαιρετισμός στον εκκλησιαστικό ηγέτη που χάραξε την δική του ξεχωριστή πορεία στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Με τις πρέπουσες τιμές, η Ορθοδοξία είπε το ίστατο χέρι στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, ο οποίος απεβίωσε το πρωινό της περασμένης Δευτέρας σε ηλικία 81 ετών από καρκίνο παχαίους εντέρου. Κηδεύτηκε ανήμερα της επετείου της ενθρόνησής του πριν από ακριβώς 16 χρόνια. Όλα έγιναν όπως ήθελε ο Μακαριστός, στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβο, ο οποίος φυσικά θα φέρει για πάντα τη δική του σφραγίδα. Της εξοδίου ακολουθίας προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά των μελών της Ιεράς Συνόδου. Όλοι με λευκά άμφια, όπως ορίζει η εκκλησιαστική παράδοση. Κύριο Θεός ημών, των δούλων σου Χρυσόστομων Αρχιεπίσκοπων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσο. 400 χρόνια πριν την τελευταία επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στη χώρα μας, ο Βαρθολομαίος έσπασε το φράγμα και πάρισε στην Κυπριακή γη για να αποχαιρετήσει έναν αγαπημένο του φίλο. Και το έπραξε με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδελφέ είπα, αιωνία σου η μνήμη. Η Κύπρος σήμερον αγαπητή, δακρύουσα βοά. Συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και για την αγάπη του Χρυσοστόμου για την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Εις κάθε βήμα μας ή το πλησίον μας, με γενναιότητα, με παρησίαν και με ευεργετικήν δεξιάν, το όνομά σου θα παραμείνει πάντοτε λίαν σεβαστόν εις τας δέλτους της μνήμης ημών και της ιστορίας όλης της Εκκλησίας και του γένους. Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, τον Μακαριστό αποχαιρέτησε ο τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Μητροπολίτης Πάφου με μια σφαιρική αποτίμηση του έργου του. Θα περάσουν αιώνες για να ξεφύγει, αν μπορέσει να ξεφύγει η Εκκλησία της Κύπρου από τη σκιά του. Η ιστορία θα καταγράψει και τον Χρυσόστομο τον Δεύτερον ως τον μεγαλύτερον εκκλησιαστικό μεταρρυθμιστή και τον ακάματον εργάτη για κατοχύρωση των κοινωνικών δικαίων και διεκδικήσεων του λαού του. Ήταν ο ιεράρχης που κατάφερε την αποκατάσταση της Ιεράς Συνόδου ως Σύνοδο Αυτοκέφαλου Εκκλησίας, ίδρυσε το Φορέα Μισθοδοσίας Νοριακού Κλήρου και τη Θεολογική Σχολή. Πέτυχε τους στόχους του παρά τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του. Πήραν από την αρχή της εμφάνισης του στη δημόσια ζωή τέτοιες δόσεις σχολής που φαίνεται πως είχε πάθει μυθριδατισμόν και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Ήταν όλοι εκεί, εκπρόσωποι από σχεδόν όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, με εξαίρεση τη Ρωσική και τη Σερβική, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, Κόπτες, οι υπόλοιποι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου και ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα του Πάπα Φραγκισκού. I likewise express deep gratitude for his positive and efficacious contribution to the vital journey towards the full communion of Orthodox and Catholics. Εκ μέρους της πολιτείας μίλησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, φωτίζοντας επίσης το έργο που άφησε πίσω του Αρχιεπίσκοπος. Εις το πρόσωπον του η Κύπρος ευτύχησε να έβρει έναν ακαταπώνητον ιεράρχη, οι πολυσχηδείς δράσεις του οποίου τον ανέδειξεν ως μία εκ των πλέον διακεκριμένων εκκλησιαστικών μορφών, αλλά και ως μία καταξιωμένη πνευματική προσωπικότητα διεθνώς. Και κατέθεσε τη δική του μαρτυρία για τη δεκαετή συνεργασία του με τον Μακαριστό. Είχα το προνόμιο να γνωρίσω έναν ιεράρχη που τον διέκρινε. Η γνησιότητα και το ασυνδίβαστο
ενός άκαμπτου πατριώτη, είχα την τιμή να γνωρίσω έναν ιεράρχη που δεν εδίσταζε ευθέως να εκφέρει την άποψή του, ανεξαρτήτως εάν τούτο θα εδυσαριστούσε τον συνομιλητή του ή και μέρος της κοινωνίας. Την Αθήνα εκπροσώπησε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η παράδοση, η θέση και η αποστολική ταυτότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, τις οποίες διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και καλλιέργησε χάρη στην ακάματη προσφορά, τη γενναιότητα, το θάρρος και το ισχυρό θρησκευτικό και εθνικό του αισθητήριο ο αείδημος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Δίπλα του μέχρι το τέλος τα αδέλφια του, στενοί του φίλοι, συνεργάτες, δρασοφόροι και μη, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και η πρόεδρος της Βουλής. Τον συνόδευσαν μέχρι την τελευταία του κατοικία, την κρύπτη που ο ίδιος σχεδίασε στο υπόγειο του Καθεδρικού Ναού. Ένας σωστός χριστιανός που ζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας γνωρίζει πολύ καλά ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε θα φύγει. Ο θάνατος είναι ένας ασπασμός προς την αιωνιότητα.